Αλλάζουμε εντελώς συζήτηση. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Μιχάλη Κοκολάκη στο στούντιο της εκπομπής Κρήτης σήμερα. Τον κύριο Κοκολάκη, πολλοί θα τον γνωρίζετε, είναι ο νεοεκλεγής δήμαρχος του Δήμου Γόρτυνας. Κύριε Κοκολάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βλέπετε βέβαια ότι παρόλο που οι αυτοδιοικητικές εκλογές ανήκουν στο παρελθόν και παρά έτσι το μεγάλο ποσοστό νίκης το οποίο σας έδωσε και την βαριά λαϊκή ετυμηγορία την οποία σας έδωσε ο Γορτήνιος πολίτης, νομίζω βρίσκεστε ακόμα στα χαρακόμματα, επιτρέψτε μου, με τον νυν δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Σχοιναράκη. Αυτή τη φορά ο κύριος Σχοιναράκης προσέφυγε τελικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου με ένσταση την οποία κατέθεσε και στην οποία υποστηρίζει ότι υπάρχει ζήτημα τελικά εκλογιμότητας δική σας και είστε εδώ για να δώσετε απαντήσεις. Σε μία πρώτη ανάγνωση της ένστασης η οποία κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Πρωτοδικείο, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση που είχατε, κύριε Κοκολάκη? Καταρχήν, κύριε Κουμαντάκη, η σωστή έκφραση δεν είναι ότι βρισκόμαστε εμείς στα χαρακόμματα. Απλώς ο Νίκος ο Σχοιναράκης βρίσκεται σε κοινή μαγισσών. Αυτή είναι για μένα η σωστή έκφραση και αυτό εκφράζει τη σκέψη τη δική μου και των συνεργατών μου. Παίρνοντας στα χέρια μας αυτή την ένσταση. Κύριε Κοκολάκη, για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι γίνεται, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Το κόλλημα που επικαλείται η πλευρά του κυρίου Σχοιναράκη έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο νέος δήμαρχος είχε στραφεί με αγωγή κατά του Δήμου, διεκδικώντας το παρελθόν, εσείς δηλαδή, αναφέρω χαρακτηριστικά τι λέει μέσα και η δικογραφία, ότι διεκδικήσατε εσείς στο παρελθόν 50.000 ευρώ από το Δήμο Γόρτυνας, ένα ποσό το οποίο προϋπήρχε από τη θητεία του πατέρα σας στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας το 2005-2006. Αλήθεια είναι αυτό. Το 2006, λόγω κάποιων φυσικών καταστροφών, έγινε μια προμήθεια χειροδέματος από μια εταιρεία που εκπροσωπούσα τότε σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος προς τον τότε Δήμο Αγία Βαρβάρας. Ήταν μια προμήθεια η οποία ολοκληρώθηκε, κύριε Κουμαντάκη, δηλαδή το φυσικό αντικείμενο του έργου παραδόθηκε, έγιναν πρωτόκολλα όπως γίνονται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε όλους τους φορείς, τους κρατικούς που συνεργαζόμαστε καλής παραλαβής του έργου. Απλώς είχαμε την ατυχία να αλλάξει η Δημοτική Αρχή και λόγω του ονόματό μας να μην πληρωθούμε αυτή την προμήθεια. Τέλος πάντων, εμείς καταφύγαμε στα δικαστήρια. Εκκρεμεί μία έφεση που έχουμε κάνει για το 2020. Όμως, κύριε Κουμαντάκη, εγώ δεν θα εστιάσω μόνο σε αυτό το θέμα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κύριος Σχοιναράκης, αντί να δεχτεί ένα πραγματικά μεγάλο αποτέλεσμα που ήρθε με το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών στον τόπο μας, όλο αυτό το διάστημα υποσκάπτει στην ουσία την επερχόμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια αφιλότιμη σαν νεοεκλεγής, όλη η ομάδα μου, να ενημερωθούμε για διάφορα θέματα του Δήμου και δυστυχώς μέχρι σήμερα, κύριε Κουμαντάκη, δεν το έχουμε κατορθώσει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ουσία του θέματος, όσον αφορά την ένσταση. Ο νόμος λέει ότι όταν όντως υπάρχει νομολογία για τις συμβάσεις έργου ή προμηθειών σε σχέση φυσικών προσώπων ή προσώπων που εκπροσωπούν εταιρείες, ότι υπάρχει ασυμβίβαστο ως προς την εκλογή τους σε δήμους ή και σε περιφέρειες. Είναι ξεκάθαρος όμως ο νόμος και αναφέρει για ενεργές συμβάσεις. Δηλαδή, όντως θα υπήρχε πρόβλημα ως προς τη δική μου υποψηφιότητα, αν η σύμβαση αυτή είναι ενεργή. Η σύμβαση όμως έχει τελειώσει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που δεν υπήρξε καμία δοσοληψία τους τελευταίους μήνες από μέρος της εταιρείας και του... Κύριε Κουμαντάκη, τίποτα απολύτως. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2006 και μετά, οι εταιρείες που εκπροσωπώ, γιατί είναι και άλλες εταιρείες, δεν έχουν καμία απολύτως δοσοληψία με το Δήμο Γόρτυνας. Οπότε δεν υπάρχει καμία σκιά όσον αφορά αυτό το θέμα. Θα ξανασταθώ όμως στο γεγονός, κύριε Κουμαντάκη, ότι για άλλη μια φορά ο Δήμος Γόρτυνας, δυστυχώς, με ευθύνη του απερχόμενου Δημάρχου, γίνεται εντός εισαγωγικών πεδίο μιας κακής αρνητικής δημοσιότητας σε πανελλήνιο επίπεδο, θα έλεγα. Γιατί ακούγοντας κάποιος που δεν ξέρει τα πράγματα στο Δήμο μας, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφιλονικία μεταξύ του προηγούμενου Δημάρχου και του νεοεκλεγής. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, σαν παράταξη, εγώ προσωπικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με κανένα, ούτε με τον ίδιο τον κύριο Σχοιναράκη. Αυτή την ενέργεια έδειξε δυστυχώς για άλλη μια φορά την εμπάθειά του προς το δικό μου πρόσωπο, κάτι που το έκανε και προεκλογικά, κύριε Κουμαντάκη, και για αυτή του την προσπάθεια του απάντησε ο Γορτύνιος πολίτης. Όπως και να έχει απαντήσει. Προσπάθησε από την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών αυτό να το παίξει. Προσπάθησε να το φέρει σαν κάτι μεπτών. Ήταν μια προμήθεια που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι κανείς θα σκεφτόταν τώρα ότι υπάρχει κάποια διαπλοκή ανάμεσα στη δικιά μου εταιρεία, σε μένα και στο Δήμο Γόρτυνας. Οπότε πιστεύω ότι για αυτό το πράγμα στην ουσία του έχει απαντήσει ο ίδιος ο Γορτύνιος πολίτης, με το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου και του πρώτου αλλά και του δεύτερου γύρου πιο περίτρανα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Εγώ πάντως, θέλοντας έτσι για να ικανοποιήσω και τη σκέψη των τηλεθεατών που ενδεχομένως αναρωτιούνται πού είναι ο κύριος Σχοιναράκης αυτή τη στιγμή, απευθυνθήκαμε στον κύριο Σχοιναράκη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να παρευρεθεί στην εκπομπή για τους δικούς του λόγους, θέλοντας να μας πει κιόλας ότι στις 26 Ιουλίου ούτως ή άλλως, όπως είπε, θα λάμψει η αλήθεια και θα κριθεί αν υπάρχει τελικά συμβίβαστο ή όχι. Αυτή ήταν η απάντηση δική σας και αυτή θέλαμε να καταγράψουμε, κύριε Κοκολάκη. Εδώ θα είμαστε και από εβδομάδα να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα ασυμβίβαστου. Άλλωστε, κύριε Κουμαντάκη, στα δημοκρατικά απογοητεύματα οι εκλογές κρίνονται στην κάλπη, δεν κρίνονται ούτε σε δικαστήρια, ούτε σε χώρους εκτός δημοκρατικών διαδικασιών. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς συνεχίζουμε σαν Νέα Δημοτική Αρχή και όλη η ομάδα να ενημερωνόμαστε όπως μπορούμε, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη άρνηση από τον απερχόμενο Δήμαρχο να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στο Δήμο. Μια, θα έλεγα, μια πολύ μεγάλη. Και προσπαθούμε φιλότιμα να ενημερωθούμε για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι 1η Σεπτέμβρη να αναλάβουμε πλήρως τα καθήκοντά μας. Λοιπόν, κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή. Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά να είναι για θετική δημοσιότητα στο Δήμο Γόρτυνας. Εδώ θα είμαστε για όλα, κύριε Κοκολάκη.